καθόλου πείρα. Δεν ξέρω τι είναι σωστό και λάθος, βλέποντας και κάνοντας. Άμα δεις κανένα πολύ μικρό, βγάλ το. Αλλά εντάξει. Εντάξει, θα τα δούμε και πριν τα βάλουμε. Θα τα δεις μετά. Οκ, φύγαμε. Τέλος. Πάμε, Χρήστα. Πάει, Πάρκα. Άστο, μην το πειράζεις τώρα. Άστο εκεί. Άστο δύο λεπτά. Πέντε. Απ' τη μία πλευρά. Μην το αναποβεκυρίσω όλη τη μέρα. Εσύ, Άτζελα, ξεκίνα τη γαλοπούλα σου. Μανώλη, τι γίνεται, πολύ καλά, σεφ. Ωραία, μια χαρά. Είναι σπρώμαση αλοπούλα. Ναι, ναι. Τα μακαρονάκια σου. Τα μακαρόνια τώρα θα τα βράσω, είναι έτοιμα. Δεν θέλει να κάνεις δοκιμή από πριν, να δεις ότι στέκουν και βράζουν καλά και είναι οκ. Τώρα έχω βάλει νερό και βράζει. Μόλις τώρα έβρασε. Εντάξει. Άλλο η σάλτσα που είναι. Έτοιμη εκεί. Αυτή εδώ. Ναι. Είναι ωραία. Ωραία είναι. Ναι. Πώς είναι η συνταγή σήμερα, πώς φάνηκε? Πίστευα ότι σίγουρα θα έχω κάποιο πρόβλημα με τα μακαρόνια, αλλά τελικά βγήκαν έτσι μου λένε τουλάχιστον ψηλό καλά. Δείτε τα κι εσείς και πείτε μου. Πάντως, εγώ θα σου πω αυτό που είπα και στους άλλους. Ναι. Καλό είναι να ψήσεις, να βράσεις μερικά πριν στήσεις το πιάτο σου για να δεις ότι είναι όπως ναι, πρέπει. Σίγουρα, βέβαια. Τώρα που έχεις χρόνο, να γιατί. Το κάνω τώρα. Γιατί θες περίπου 20 λεπτά ακόμα. Yes, sir. Να σου στάρει την κολοκύθα, ναι. Τι είναι, ναι. Κότσι, να. Δεν το κάνεις όμως. Ναι, ναι. Αυτό είναι η κολοκύθα. Ναι, ναι. Λίγο στο αλάτι θα τη δω. Έδειξες τώρα έτσι από πάνω. Ναι, δεν το ανακάτεψα. Ναι. Γιατί δεν μου το είπες. Δεν το θυμόμουν, έχω τόσα πράγματα. Πάντως σαμποτάζ δεν έκανα, δεν ήθελα να σε εκδικηθώ για τίποτα. Από εδώ θα δοκιμάσεις, Γιάννη. Α, ναι, δοκιμάσεις. Ναι, ναι. Αυτό που ήταν πριν. Μέσα εδώ. Εντάξει, γιατί. Είχαμε και εκπλήξεις. Ωραίο, μπράβο. Εντάξει, μια χαρά. Πολύ ωραία τα πάντα. Κουράγιο, κουράγιο. Έχετε 12 λεπτά ακόμα. Βάλε να βράζει το νερό, βάλε να συνεχίσει να σου τάρει στα κολοκύθια, βάλε να βράζουν τα μακαρόνια. Γιατί 9 λεπτά να γίνει λίγο, έτσι. Πρέπει να στείλει και πιάτο, να κόψει τη γαλοπούλα, έλα πάμε. Είχα αποπροσανατολιστεί γιατί είχα πολλά πράγματα ταυτόχρονα γίνονται. Είχα τη σος, έκοβα τα λαχανικά, είχα τη γαλοπούλα στο φούρνο. Οπότε ζήταγα από τα παιδιά να με συντονίζουν όπου έβλεπαν ότι χάνομαι. Νομίζω ότι το ότι τους δώσατε μία ώρα καιρό σήμερα τους βοήθησε να είναι πολύ πιο ήρεμοι και αποτελεσματικοί. Εσείς όμως πώς τους είδατε? Είναι και το πιάτο, ένα πιάτο που είναι λίγο δύσκολο γευστικά να πετύχεις κάποιες ισορροπίες και εκεί θα δούμε τι θα μπορέσουν να κάνουν. Δύσκολη δουλειά σας σήμερα. Ναι. Σε λίγο δοκιμάζουμε και βλέπουμε. Πώς είναι έτοιμη?
κάνει τη γαλοπούλα, Την είδα τώρα, ένα λεπτό. Αυτό είναι pink. Ένα λεπτό θέλει. Έκοψα την γαλοπούλα μου, αλλά σε εκείνο το σημείο είδα ότι δεν ήταν καλά ψημένη. Οπότε την έβαλα πάλι στο τηγάνι και την έβαλα στο φούρνο. Την άφησα ένα λεπτό, δεν είμαι σίγουρα αν μπορώ να το ελέγξω, οπότε το έβγαλα πάνω και το συνέχισε στην εστία μέχρι το επιθυμητό αποτέλεσμα. Είναι έτοιμο. Πιστεύω, ναι. Έλα, εντάξει, δοκίμασε. Εντάξει. Ωραία, θα αφήνεις την άκρη, κόψεις τη γαλοπούλα σου. Πάρε μαχαίρι να κόψεις τη γαλοπούλα. Εντάξει. Κόψε. Κόψε μια στονα για να δούμε πως είναι κιόλα. Όχι, τι έχεις. Για να το δω στη μέση. Θέλει. Βάλτε το λίγο φούρνο έτσι όπως είναι. Ναι. Όπως είναι. Την πετάω κι εγώ μέσα τα ουσί, την ξαναβάζω μες στο φούρνο και προσεύχομαι στο Θεό να μου ψηθεί σωστά. Άμα νομίζω ότι είναι νερός, φέρε ένα κομμάτι, φέρε ένα κομμάτι, ρε. Εκεί, βάλε το τσέ. Φοβάσαι να φας. Το κεντρικό, όχι, ρε, το κεντρικό μην το βάλεις. Βάλε όλα τα υπόλοιπα που είναι σίγουρα ψημένα. Τι λέει. Όχι, ρε παιδιά. Ωραίος, τελείωνε. Του Άντζελα. Τι να κάνω, αυτό ήταν. Ωραία, τι κάνω. Παιδιά, έχουν μείνει μόνο 2 λεπτά. Πλάκα μας κάνει. Είμαι σε μία φάση πανικού γιατί ακόμα δεν έχω βγάλει τη γαλοπούλα μου από το φούρνο και περιμένω να δω και τι θα γίνει με αυτό το θέμα του ψησίματος. Έχει μείνει 1 λεπτό. Τελειώνεται με το στήσιμο των πιάτων. Φούρνο, φούρνο, φούρνο. Είδα τα πιάτα των συμπαικτών μου και της Άντζελας και του Μανολάκη και πραγματικά οπτικά ήταν πολύ όμορφα. Είδα μετά και το δικό μου και λέω, ούψ, δεν υπάρχει σύγκριση, ήταν οπτικά κατώτερο το αποτέλεσμα. Άντζελα, Μανώλη, Χρύσα. Τώρα οι κριτές θα αποσυρθούν στο χώρο του εστιατορίου όπου θα δοκιμάσουν τα πιάτα σας ένα προς ένα. Κύριοι. Ευχαριστούμε. Ήμουν ικανοποιημένη με αυτό που είχα κάνει και δηλαδή δεν ξέρω. Το να είμαι εγώ ικανοποιημένη για μένα είναι αρκετό. Έχεις κάποιο πρόβλημα? Το μόνο πρόβλημα είναι ότι αλάτισα απ' έξω τη γαλοπούλα και όταν την έκοψα και δοκίμασα το μέσα ήταν λίγο ανάλατο και πρόσθεσα από πάνω αλάτι. Το είναι το μόνο που σαν ισχύει? Αυτό, ναι. Και η σάλτσα μου ήταν αλλιώς στημένη, αλλά δεν θυμόμουν πώς. Ευχαριστούμε. Από εικόνα είναι πάρα πολύ κοντά σε αυτό που δείξαμε πάντως. Ναι. Το μόνο που έχει αφήσει τη σάλτσα από τη μια μεριά της κολοκύθας. Εντάξει, τίποτα, αυτό δεν είναι τίποτα. Πάρα πολύ κοντά σε αυτό που δείξαμε εμείς. Και λίγο μπουκωμένο, απλά λίγο εδώ. Βρίσκω ότι έχει κάνει ένα πολύ ωραίο πιάτο. Το μόνο που βρίσκω λίγο παραπάνω είναι το καρύδι μέσα στις ταλιατέλες. Όλα τα άλλα τα έχει αποδώσει πάρα πολύ καλά. Τους είχα απογοητεύσει με τα 2 τελευταία μου πιάτα. Γι' αυτό έβγαλα ένα πολύ καλό πιάτο σήμερα και δεν θα με σταματήσει κάτι. Τόσο καλό. Ναι, θα μπορούσε να σταθεί σε ένα εστιατόριο. Νόστιμο είναι. Η κρέμα είναι καλή. Η σκολοκύθα, το ζυμαρικό είναι καλό. Ωραίο σοτάρισμα στη γαλοπούλα.
Αυτό που εγώ βρίσκω ότι ίσως να λείπει λιγάκι είναι αλάτι για μένα. Δεν ξέρω αν είναι σε ένα σου φάνηκο κέικ. Στη γαλοπούλα σκέφτεται. Γιατί επειδή έχει το blue cheese, εγώ δεν βρήκα ότι του λείπει αλάτι. Ίσως γιατί πήρα και δοκίμασα και blue cheese και πριν φάω την ταλιατέλα. Ένα πολύ καλό πιάτο και πολύ κοντά σε αυτό που ζητήσαμε. Το καρύδι, ναι, ίσως είναι λίγο πιο πολύ. Πώς τα πήγες, Μανώλη? Πιστεύω πως τα πήγα αρκετά καλά σήμερα. Το μόνο δύσκολο κομμάτι που ήταν τα ζυμαρικά δεν με επέδευσε τόσο. Από εκεί και πέρα όλα πήγαν πολύ καλά. Σε όλα πήγες καλά, δεν είναι κάτι για το οποίο ίσως να ανησυχείς? Δεν έχω κανένα πρόβλημα με το πιάτο. Πιστεύω πως το έβγαλα ακριβώς όπως ήταν και το ίδιο μπροστά. Θα δοκιμάσουμε και θα τα πούμε αργότερα, Μανολάκη. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς. Μπράβο, Μανώλη. Η εικόνα του, εντάξει. Αρκετά καλή είναι. Πολύ καλή σχεδόν. Πάλι μπουκωμένο εκεί το σγουρό, το μαϊντανό εκεί. Εδώ λίγο με τα τσάιβς έχει λίγο ξεφύγει και στο γύσο του πιάτου. Λίγο λεπτομέρειες όμως. Αλλά σε γενικές γραμμές είναι αρκετά καλό. Η κρέμα της κολοκύθας είναι εξαιρετική. Πολύ ωραία γεύση, πολύ ωραίο άρωμα, ισορροπημένη γλύκα. Πολύ καλή δουλειά. Θα συμφωνήσω μαζί σου, η κρέμα είναι εξαιρετική της κολοκύθας, πάρα πολύ ωραία. Είναι πολύ ψηλά, έχει πάει με την κρέμα. Βέβαια, σε σχέση με αυτό που δείξαμε εμείς, η γαλοπούλα είναι σίγουρα λιγότερο ψημένη. Ήθελε λίγο παραπάνω. Πρέπει να καταλάβουν τα παιδιά, όταν το κόβουν και το βλέπουν αυτό. Και ιδιαίτερα στο πουλιαρικό. Εάν έχουν ένα ζεστό τεφάλι και τα κουμπίσουν πάνω, το διορθώνει. Δεν ξέρω αν αυτό το κομμάτι θα πρέπει να το φυλάξουμε για να το δείξουμε. Αυτό είναι κρίμα μας, γιατί έχει φτιάξει ένα πάρα πολύ καλό πιάτο και πάρα πολύ κοντά σε αυτό που θέλουμε. Πολύ κοντά. Πάρα και πάρα έχει πάρα. Αυτή τη μικρή αστοχία εδώ. Είναι κρίμα αυτό. Όλο το άγχος έχει φύγει. Θέλω να μάθω τη γνώμη τους, γιατί πραγματικά έβαλα τα δυνατά μου σήμερα για αυτό το πιάτο. Και θέλω να δω αν απέδωσαν καρπούς οι προσπάθειές μου. Πώς θα πήγες? Ξεπέρασα τις προσδοκίες μου. Δεν το περίμενα από την αλήθεια. Πίστευω ότι θα αποτύχω παταγωδός. Γιατί? Γιατί δεν είχα ξανακάνει ποτέ πάστα φρέσκια. Τελικά ήταν εύκολο. Τελικά ήταν ευκολότερο από ό,τι το περίμενα, ναι. Εντάξει, Χρύσα, θα δοκιμάσουμε και θα τα πούμε σε λίγο. Γεια σας. Το σταυρό το κάνουμε πριν. Τώρα εδώ το blue cheese τι έχει γίνει τώρα? Έχει καταρρεύσει λίγο. Καταρρεύσει. Το νιώθεις λίγο μπουκωμένο? Ναι, όχι λίγο, το νιώθω πολύ μπουκωμένο. Και εγώ αυτή την εικόνα εις πάνω. Τα άλλα δύο ήταν λίγο πρόχειρο φαίνεται. Ήταν πιο ξεκάθαρα τα άλλα δύο. Ξέρεις τι είναι η γαλοπούλα? Είναι σαν να την έχει πετάξει, όχι να την έχει στήσει. Ναι, έχει πέσει από εδώ, αυτό ένας. Ενώ εδώ είναι στημένη, εδώ έχει πέσει και έχει πάρει και τον blue cheese μαζί, ας πούμε. Παιδιά, δεν ξέρω. Όλα καλά. Είναι κροψιά, θα δείξω. Πιστεύω καλά. Τώρα από εκεί και πέρα, αυτοί ξέρουν καλύτερα. Η κολοκύθα είναι πολύ ωραία πάντως που δοκίμασα τώρα. Η σάλτσα ή η κολοκύθα μέσα? Η σάλτσα. Η κρέμα. Κρέμα. Αυτό είναι ένα ωραίο πιάτο. Δηλαδή, αν εξαιρέσει την εικόνα και τις χρήσεις τα μακαρόνια είναι λεπτά, αλλά έχει πετύχει το βράσιμο, οπότε κρατάνε. Η κρέμα κολοκύθας ήταν πολύ καλή και η γαλοπούλα, το δικό μου κομμάτι, ήταν ψημένο τέλεια. Νομίζω έχει βάλει περισσότερη κρέμα, γάλακτος, και έχει μπουκώσει λίγο τη γεύση, έχει πνίξει τη γεύση και το άρωμα από την κολοκύθα. Είναι γευστικό. Εντάξει, παρουσίαση είπαμε.